Ήρθατε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, ημέρα Τρίτη, ημέρα ακόμα τρίτη. Αρχή της εβδομάδας. Ναι, είναι η φίλη της Δευτέρας, η ναι. Καλή φίλη της Δευτέρας. Λες τώρα εσύ για να φαίνεται πιο ωραίο. Κάπως πρέπει να το κάνουμε να φαίνεται πιο όμορφο. Καλά είναι, σήμερα φύσηξε λίγο. Ναι, φτυχώς, λίγο καλύτερα από να ηρεμήσει τα πράγματα. Καλοκαίρι όμως. Πολύ για τα καλά. Για τα καλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Όμορφη διάθεση και ωραία θέματα. Πολύ ωραία θέματα, φρέσκα, δημιουργικά. Είναι πράγματα που μας αρέσει να ακούμε και αγαπάμε πολύ, γιατί έχει μέσα άθληση, έχει διασκέδαση, έχει ενέργεια. Δύναμη, έμπνευση, δημιουργικότητα. Έμπνευση σίγουρα. Εγώ ήδη έχω αρχίσει και εμπνέομαι από τα φατσάκια αυτά που έχουμε εδώ στο στούντιο. Αλλά θα μας πούν περισσότερα τα ίδια. Είναι μία ομάδα που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι διαδεδομένο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι έχει και... είναι μοναδική η συγκεκριμένη ομάδα στην Ελλάδα. Μοναδική είμαστε... στην Ελλάδα ή στην Κρήτη, δεν είμαι σίγουρη. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Καλά, είμαστε πολύ τυχεροί δηλαδή που τους έχουμε. Είναι λοιπόν η ομάδα Tricking. Ξέρεις τι σημαίνει trick, ξέρεις. Ξέρω τι σημαίνει trick. Τι σημαίνει trick. Κόλπο. Κόλπο. Ναι, αλλά. Η ομάδα Tricking τι είναι όμως. Τα κόλπα νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που φανταζόμαστε έτσι απλά. Φαντάζομαι έτσι μαϊμουδάκια να χοροπηδάνε από κλαδί σε κλαδί. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι όταν το ακούω. Ναι, και είναι και πολλά παραπάνω. Γιατί εννοείται ότι όταν έχεις μέσα κόλπα, όταν έχεις να κάνεις με κόλπα, είσαι να κάνεις και με προκλήσεις. Και όπως είχαμε φέρει εδώ τους φίλους μας χορευτές που προκαλούν ένα τον άλλον, κάπως έτσι φαντάζομαι ότι γίνεται και με το Tricking. Θα μας πούν όμως περισσότερα οι ίδιοι και έχουμε μαζί μας, εσύ θα πας στους μικρούς μας πρωταγωνιστές και εγώ θα ξεκινήσω από τον προπονητή της παρέας, ο οποίος είναι ο Δημήτρης Βαϊνάς. Καλώς ήρθες Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα. Και μας έφερες και τους δύο υπέροχους φίλους μας. Τον Αλέξανδρο Καμπαξή, που είχαμε στην παρέα μας και τον μπαμπάκα του. Ναι. Και τον Δημήτρη Σικόβαρη. 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 Καλώς ήρθατε παιδιά. Θα το βρούμε, ναι, σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενες, έτσι κι αλλιώς που σας έχουμε εδώ, αλλά έχουμε πολλές απορίες και θα πρέπει να μας τις λύσετε. Ευχαρίστως. Καταρχάς, τι είναι το Tricking? Καταρχάς, και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και χαίρομαι που κάνεις αυτήν την ερώτηση, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Η ομάδα μας είναι ενεργή τα τελευταία περίπου 10 χρόνια στο Ηράκλειο. 10. Ναι, αλλά είμαστε πολλά. Χαμηλών τόνων. Κάνουμε. Ναι, τώρα τελευταία κάνουμε κάποιες δράσεις. Τέλος πάντων, το Tricking είναι ένα άθλημα. Είναι με ένα άθλημα με έντονο ακροβατικό στοιχείο. Είναι δημιουργικό, μοιάζει πολύ με χορό όσον αφορά το κομμάτι της έκφρασης, όπως και στο breakdance, δημιουργεί το δικό σου στυλ. Αυτό είναι και επειδή ρωτήσατε και το trick και το tricking από πού προέρχεται, αυτό είναι, ο πλήρης ορισμός είναι martial arts tricking, δηλαδή κόλπα πολεμικών τεχνών. Άρα πρέπει να έχεις ένα υπόβαθρο, Δημήτρη, για να μπορείς να... Πλέον όχι, αλλά έτσι ξεκίνησε. Μέσα από τις πολεμικές τέχνες ξεκίνησε και θέλανε να εντυπωσιάσουν τους κριτές κάνοντας πιο ψηλές κινήσεις, πιο εναέριες κλωτσιές κτλ. Σιγά σιγά μπήκανε τούμπες από ενόργανη γυμναστική και τώρα έχει εξελιχθεί, έχει γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Κυρίως σε τι ηλικίες απευθύνεται, γιατί βλέπουμε ότι έχετε και μικρές ηλικίες. Από τι ηλικίες μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με αυτό και μέχρι τι ηλικίες μπορεί να φτάσει? Σίγουρα, όπως τις υπόλοιπες δραστηριότητες, απλώς εγώ προσωπικά έχω μαθητές από 8 χρονών και πάνω αυτή τη στιγμή. Και το πάνω φράγμα δεν το έχω βρει ακόμα, δηλαδή κάθε χρόνο εμφανίζεται και κάποιος καινούριος πιο μεγάλος που ενδιαφέρεται. Το βασικό είναι να υπάρχει ο ενθουσιασμός γι' αυτό, να θέλει ο άλλος να μάθει τα ακροβατικά, αν θέλει εμείς είμαστε εδώ για αυτή τη δουλειά. Σε ρώτησα για το υπόβαθρο, γιατί είδα ότι υπάρχει και τεχνική και βλέπουμε και αυτή τη στιγμή διάφορες κινήσεις. Όλα αυτά μου θυμίζουν ένα πάντρεμα ενόργανης. Καποέιρα. Ναι, καποέιρα, ναι, πολύ σωστά. Και μαζί με καράτε, όπως είπες, πολεμικές τέχνες. Είναι ένα πάντρεμα πολύ μεγάλο που νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος με μηδέν βάση. Βέβαια, ένα παιδί είναι πιο εύπλαστο. Αλλά κάποιος, όπως μας είπες τώρα, πιο μεγάλος, μπορεί να μπει κατευθείαν σε κάτι τέτοιο. Μπορεί και αυτή είναι η δική μου δουλειά. Ο σκοπός μου είναι από το μηδέν ο κάθε ασκούμενος να μπορούμε να τον φτάσουμε σε ένα επίπεδο να κάνει μόνος του tricking. Υπάρχουν βασικές τεχνικές, όπως και στο ποδήλατο, ξεκινάς με τα βοηθητικά ροδάκια, το ίδιο και στο tricking. Υπάρχουν κάποιες προπαρασκευαστικές ασκήσεις, σιγά σιγά δουλεύουμε δύναμη, δουλεύουμε ευληγησία και ο καθένας θα φτάσει μέχρι εκεί που αντέχει, μέχρι εκεί που μπορεί, μέχρι εκεί που θα δουλέψει, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια της τέχνης αυτής, λαμβάνονται κάποια μέτρα ή υπάρχει κάποιος εξοπλισμός? Ναι, ακριβώς. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι η δική μου δουλειά. Είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ και ο συνεργάτης μου έχουμε ξεκινήσει αυτό το tricking. Γιατί η αλήθεια είναι ότι
παιδιά έξω στον δρόμο δοκιμάζουν τα ακροβατικά έτσι κι αλλιώς μόνα τους. Mm. Οπότε εμένα η δουλειά μου είναι να έχω τον κατάλληλο εξοπλισμό, το σωστό πάτωμα που απορροφάει τους κραδασμούς, τα στρώματα, τη μεθοδολογία, βήμα-βήμα πώς μπορεί να φτάσει από την απλή τούμπα στο έδαφος, στην τούμπα στον αέρα. Mm. Οπότε αυτό είναι, το tricking χρειάζεται, ναι, χρειάζεται πράγματα. Και εδώ οι πρωταγωνιστές μας πόσα χρόνια ασχολούνται. Θα ξεκινήσουμε από τον Elvis, γιατί μου αρέσει το μαλλί, μου θυμίζει πολύ Elvis. Θα ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη, λοιπόν. Πόσα χρόνια είσαι? Κάνω 1,5 χρόνο. Α, μόνο. Και σου αρέσει? Ναι, πολύ, επειδή υπάρχει ελευθερία κίνηση, όπως είπαμε και πριν, και απλά μπορώ να. Να εκφραστείς όπως θες. Και να αυτοσχεδιάσεις, σωστά. Το βλέπεις σαν πολεμική τέχνη εσύ ή σαν κάτι, σαν χορό? Το ένα ούτε το άλλο. Απλά το βλέπω ότι μπορώ να κάνω πολλές κινήσεις και να τις συνδυάζω και να κάνω ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είχες ασχοληθεί με κάτι άλλο πιο πριν? Όχι. Όχι, μπήκες δηλαδή κατευθείαν στο tricking. Ναι. Και πού το έμαθες? Απλά είχα αρχίσει να κάνω ένα δοκιμαστικό παρκούρ, αλλά είδα ότι δεν με πήγε. Mm. Και απλά μετά έμαθα ότι υπάρχει το tricking και τα αγάπησα και κάνω. Και εσύ? Εγώ κάνω 9 με 10 μήνες. Σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Πηγαίνεις πόσες φορές την εβδομάδα? Πηγαίνω 3 και 4 σύνολο. Mm. Και στα μαθήματα 1,5 ώρα και στο open gym 3 ώρες. Μ' αρέσει που αναλύτε το έχουμε κάνει. Ναι, μα όποτε έχουμε μάθημα είναι εκεί, δεν λείπει ποτέ. Άρα πας πολύ. Έτσι που ξεκίνησα, λες πάω 3 φορές, φανταστήκαμε, εντάξει, πας χαλαρά. Είσαι όμως πολύ καλός. Ευγενία, τους έχω δει και τους δύο. Είναι φοβερή. Και αυτό που είπες στην αρχή, χωρίς καμία παρεξήγηση, ότι φαντάζεσαι κάτι σαν μαϊμουδάκια. Νομίζω ότι βλέπεις, ναι, νομίζω ότι βλέπεις κάτι τέτοιο. Είναι εξωφρενικά δύσκολο στα μάτια μας. Πρέπει να είναι. Να το καταλάβεις. Φαίνεται ότι το κάνουν εύκολο. Φαίνεται και εσάς να είναι εύκολο. Είναι έτσι? Εσείς το παίζετε στα δάχτυλα? Όχι, στα δάχτυλα δεν είναι εύκολο. Είναι και παιχνίδι μαζί, ε. Είναι ανάλογα τι θα κάνεις, τι κίνηση θα κάνεις. Και τι αγαπάς περισσότερο, ξεκινήσουμε με το Δημήτρη, τι αγαπάς περισσότερο να κάνεις, ποια κίνηση αρέσει περισσότερο? Έχει ονομασία? Ναι, είναι πολλές κινήσεις. Γιατί τώρα υπάρχει μια κίνηση στο B-Twist και δεν καταλαβαίνω τι είναι. Και είναι στον αέρα, Ένα. Είναι μια στροφή, συντομογραφία για butterfly twist. Αυτό ήταν. Αυτή την πεταλούδα που κάνουν και στο χορό το κάνουν και στις πολεμικές τέχνες, αλλά με μια έτσι. Και πώς γίνεται να προσγειωθείς σωστά με αυτή την κίνηση? Πώς θα αρχίσει? Αλλά πρέπει να προσγειωθείς τα πόδια σου ή μπορείς και να πέσεις? Υπάρχουν κινήσεις που ακουμπάει και το χέρι, υπάρχουν κινήσεις που ακουμπάει και τα δύο χέρια, αλλά το σωστό στο butterfly twist, για παράδειγμα, είναι να πατήσουν και τα δύο πόδια. Αλλά να μην ακουμπήσουν τα χέρια κάτω. Εσείς χτυπάτε καμιά φορά? Δηλαδή, όχι. Ναι. Καμιά φορά. Έχουμε χτυπήσει πολλές φορές. Προκαλείτε ένας τον άλλον? Ναι. Το είπε και πριν η Νίκη. Ναι, έχετε προκαλέσει ένα τον άλλο. Απλά κάνουμε αγώνες για την πλάκα. Και έχετε πάει δηλαδή ήδη σε αγώνες, μέσα σε 9 μήνες, με 1,5 χρόνο? Έχουμε πάει σε 2 αγώνες. Πού? Τις διοργανώνει η ομάδα Tricking GR. Ναι, είναι κάποια event τα οποία κάνουμε εμείς μέσα στη χρονιά για τα παιδιά. Μεταξύ σας, λοιπόν. Ναι, το ένα είναι μεταξύ μας, το Winter Gathering, έτσι το λέμε εμείς, το χειμωνιάτικο, που μαζεύουμε τους μαθητές μας από τους διαφορετικούς συλλόγους μέσα σε ένα χώρο και κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση και αγώνες και διαγωνισμούς και διάφορα τέτοια. Και το άλλο είναι το Heraklion Tricks Gathering, το οποίο φέτος θα είναι η 10η χρονιά συνεχόμενη. Πότε γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται στο τέλος του καλοκαιριού παραδοσιακά. Mm. Και είχε ξεκινήσει από πολύ λίγα άτομα και τώρα έχει διωγγωθεί. Έχουμε πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό και φέτος περιμένουμε τουλάχιστον 10-15 άτομα πάλι. Και αυτό το κάνουμε και στον Καράβολα, δηλαδή είναι ανοιχτό είναι για αυτό όποιον που βλέπουμε, θέλει. Δημήτρη. Μπράβο, ναι, είναι, τα πλάνα είναι από εκεί. Απλώς εκεί είναι η πρώτη χρονιά που δεν είχαμε και πολύ μεγάλο κοινό. Εντάξει. Μετά τα καταφέραμε λίγο καλύτερα. Ανέφερε πριν ο Δημήτρης ότι αυτό που του αρέσει πάρα πολύ στο tricking είναι η ελευθερία κινήσεων, σωστά? Mm-hmm. Το tricking προωθεί αυτή την αυτονομία. Ναι, πάρα πολύ. Αυτό που είπες είναι σωστό. Η αυτονομία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του tricking. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να μάθουμε στα παιδιά. Δηλαδή να σκέφτονται μόνα τους, να μπορούν να υπολογίσουν το ρίσκο και ποιες κινήσεις είναι εντός των δυνατοτήτων τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να επιλέξουν τις κινήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να ορχιστρώσουν, ας πούμε, έτσι, το δικό τους στυλ, το δικό τους τρόπο tricking. Γιατί, ας πούμε, τα δύο παιδιά αυτά κάνουν διαφορετικά ο καθένας. Διαφορετικό tricking.
Άρα είναι μια τέχνη που προάγει κυρίως τη φαντασία, λοιπόν. Γιατί ναι, όλο αυτό ναι, έχει να κάνει και με τον καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να βάλει ένα τσακ κάτι διαφορετικό μέσα. Μπράβο. Στο, δεν ξέρω, νούμερο, το λέτε πώς το λέτε, το παρουσιάζετε κάτι. Ναι, ένα συνδυασμό, ας πούμε. Ναι, ένα συνδυασμό. Και να είναι τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Και να βάλει έχει την προσωπικότητά λοιπόν... του ναι. μέσα στην κινησιολόγια του. Αυτό και την προσωπικότητά του και κινησιολόγιο που μπορεί να ξέρει από άλλες τέχνες, από χορό, από πολεμικές τέχνες, από οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Άρα έχει και μία μόνιμη εξέλιξη, θα λέγαμε. Μπορεί να. Ναι, αυτό σίγουρα. Να εξελίσσεται τη συνέχεια. Εσύ όμως, σαν προπονητής, πού βλέπεις όλα αυτά που δείχνεις στους μαθητές, από πού παίρνεις έμπνευση? Αυτές νομίζω είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Έμπνευση παίρνω από παντού. Δηλαδή, άμα δω κάποιον να κινείται καλά, μπορεί να μην είναι καν tricking, αλλά αν έχει ευλίγιστη σπονδυλική στήλη, ας πούμε, ή ανοίγουν τα πόδια πολύ άνετα, προσπαθώ να φανταστώ αυτό πώς μπορώ να το ταιριάξω στο δικό μας άθλημα. Mm. Αλλά και αυτά τα οποία διδάσκω στα παιδιά, ξεκινήσαμε με το συνεργάτη μου και φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο είναι, στην ουσία τους διδάσκουμε αυτά που ξέρουμε, που είναι όλες οι βάσεις του tricking, ό,τι χρειάζονται για να μπορούν να κάνουν tricking μόνοι τους. Και ήδη σε κάποιες περιπτώσεις, να και ο Αλέξανδρος έχει μάθει κάποιες κινήσεις τις οποίες δεν είναι σε αυτά τα πλαίσια του συστήματος αυτού, έχει προχωρήσει παρακάτω από αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα μπορούμε τα βασικά, επειδή είναι ξεκάθαρα και υπάρχει βηματολογία βήμα-βήμα, να τα μάθουν και μετά να το κάνουν ό,τι θέλουν. Α, να μπορούν να περάσουν καλά. Είναι απίστευτο και έχει και τραμπολίνο, βλέπουμε. Τα πάντα. Στο εξωτερικό είναι περισσότερο διαδεδομένο το τρέκινγκ από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Κρήτη σίγουρα δεν είναι τόσο. Στη χώρα μας είναι, δεν είναι. Ναι. Στο Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη κοινότητα που έχουμε στην Ελλάδα, από όσο ξέρω δηλαδή, εκτός άμα εμφανιστεί κανείς από πουθενά ξαφνικά. Υπάρχουν κάποιοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις που κάνουν. Αλλά είναι συνήθως μεμονωμένα περιστατικά. Στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά το παρκούρ είναι πολύ πιο διαδεδομένο από το τρίκινγκ. Τώρα για το εξωτερικό που λες, ναι, σίγουρα σε κάθε μεγάλη πόλη έξω. Υπάρχει. Ναι, μιλάμε για πολλές χιλιάδες άτομα ανά τον κόσμο και το μεγαλύτερο event γίνεται στο Άμστερνταμ κάθε χρόνο, στην Ολλανδία. Έχεις παρευρεθεί σε κάποιο τέτοιο event? Έχω πάει τρεις φορές εκεί και φέτος με το καλό θέλουν να έρθουν και τα παιδιά μαζί, μακάρι να δούμε. Τέλεια εμπειρία, μακάρι να μπορέσουν. Και από το εξωτερικό εδώ ποιοι έχουν έρθει κάποια γνωστά ονόματα από συγκεκριμένες χώρες? Ναι, έχουμε κάποιους καλεσμένους οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί, ένας ο Ματέο Ντικάρα που είναι ιταλικής καταγωγής, μένει στο Λονδίνο. Και είναι από τους κορυφαίους, τέλος πάντων, όσον αφορά τη δύναμη στο άθλημά μας. Mm-hmm. Έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο, έχει πάει παντού αυτός, Αμερική, πάει κάθε χρόνο. Και ήταν μαζί μας πέρυσι. Φέτος δυστυχώς δεν θα είναι μαζί γιατί παντρεύεται εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλά ναι, ευτυχώς φαντάζομαι γι' αυτό. Ναι. Ναι, και οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο γνωστοί, αλλά είναι φίλοι μας πολλά χρόνια που τους έχουμε γνωρίσει στο εξωτερικό όταν έχουμε πάει σε διοργανώσεις. Και από τότε. Οι Ελβετοί ειδικά κάθε χρόνο είναι στο Ηράκλειο. Αλήθεια. Νομίζω τους αρέσει πάρα πολύ. Πότε ακριβώς είναι τον Αύγουστο, να ξέρουμε κι εμείς? Είναι 31 Αυγούστου το βασικό event. Στον Καράβολα. Τελευταία δηλαδή μέρα του καλοκαιριού. Μπράβο, κλείνεται με κόλπα. Αυτό. Στην κυριολεξία. Ωραία, πολύ ωραία μέρα θα είναι να πάμε. Τώρα μακάρι πραγματικά, αλλά θα με ακούσει και ο Μπορίς να σε φωνάζει πάλι. Μακάρι να μπορούσαμε να σας βάλουμε εδώ μπροστά να μας δείξετε ο καθένας από ένα-δύο κόλπα. Αλλά δεν έχουμε το χώρο και ξέρεις πόσο ωραίο είναι. Είναι απίστευτα. Ενθουσιάζεσαι όταν τους βλέπεις. Νομίζω ότι. Καταρχάς, εγώ τους παρακολουθώ και έκανα κέτσο στο κεφάλι μου. Αλλά δεν ξέρω τι να σας ρωτήσουμε, βρε παιδιά, για τα όνειρά σας. Υπάρχουν σχέδια πάνω σε αυτό το κομμάτι? Φαντάζεστε δηλαδή να το κάνετε αυτό για χρόνια? Ναι. Τόσο πολύ, σας αρέσει? Ναι. Ναι, αλλά αυτό το κομμάτι της γυμναστικής δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο? Δηλαδή δεν θα λέω ότι βαριέστε? Όχι, γιατί. Εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Είναι δημιουργικό, είναι κάθε προπόνηση διαφορετική? Κάνετε διαφορετικά τρίξ σε κάθε προπόνηση? Ναι. Λοιπόν, μου φανήκατε πριν πολύ ζωηρή, αλλά τελικά μας βγήκατε πολύ σοβαρή μέσα στο πλατό. Ντρέπονται λίγο. Αλλά ναι, αυτό, τα παιδιά αυτά τώρα βλέπουν βίντεο κάθε μέρα του τρίκινγκ, μου στέλνουν τα βιντεάκια στο Instagram. Αλήθεια. Είδα αυτό, δείτε τι έκανε. Έχετε και Instagram? Φυσικά. Κάθε προπόνηση λοιπόν είναι διαφορετική. Ναι. Εσύ πώς διαλέγεις ποια tricks να εφαρμόσεις σε κάθε προπόνηση? Αυτό έχει να κάνει με το επίπεδο του κάθε ασκούμενου. Πρέπει να βρεις αυτό το
το sweet spot που λέμε, για το να είναι αρκετά δύσκολο για να μην βαρεθείς, αλλά και αρκετά εύκολο για να μην φύγεις απογοητευμένος και λες δεν έκανα τίποτα πάλι σήμερα. Και γενικά νομίζω το 80% της προπόνησης πρέπει να είναι οι κινήσεις που ήδη ξέρεις και να τις βελτιώνεις και να μαθαίνεις να τις συνδυάζεις και σιγά σιγά πέφτοντας στα στρώματα, δοκιμάζοντας κάποιες προασκήσεις, μαθαίνουμε και τις επόμενες. Πολύ όμορφα. Γίνεται να έρθουμε κι εμείς. Το ξέρω. Φυσικά, φυσικά. Γυναίκες, ας πούμε, έρχονται. Ναι, έχω μαθήτριες και μεγαλύτερες και από τη δική σας ηλικία. Ναι, απλώς όσον αφορά τους ενήλικες, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για και να σεβαστούμε τα όρια του σώματος του καθενός. Δηλαδή δεν μπορείς από την πρώτη μέρα που θα έρθεις να κάνεις απαραίτητα πίσω τούμπα στον αέρα. Μπορεί και να φτάσεις εκεί, δεν ξέρω συγκεκριμένα εσύ. Ποτέ. Αυτό. Στο κρεβάτι μου το κάνω πάντως. Στον αέρα σίγουρα όχι. Είναι κάτι μαγικό γιατί νομίζεις όντως ότι ξεπερνάς τα όρια, τα ανθρώπινα όρια με αυτό που κάνεις. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω τώρα. Δεν γίνεται. Νομίζεις ότι είσαι ένα ελουροειδές αυτή τη στιγμή που βλέπω. Που και μπορεί. Ότι νικάς τη βαρύτητα. Δηλαδή, εντελώς. Ειδικά σε slow motion που βλέπουμε τις κινήσεις και τα tricks, είναι σαν να έχετε νικήσει τη βαρύτητα και να πηδάτε συνέχεια από το έδαφος και την άσφαλτο. Δηλαδή, να μην χρειάζεται καν. Είναι και λίγο τρομακτικό για όποιον δεν ξέρει πώς ακριβώς το level αυτό. Είναι λίγο τρομακτικό. Να, αυτό. Αυτό είναι το butterfly. Όχι, αυτό είναι double full. Α, αυτό είναι το butterfly. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι, που είπαμε ότι είναι δύσκολο. Αλέξανδρε, εσένα δεν σε βλέπω. Είσαι κι εσύ μέσα στο βίντεο. Αυτό και μου παραπονέθηκαν κιόλας ότι έστειλα. Επειδή το υλικό που έχω είναι από παλιότερα βιντεάκια, δεν τους είχα. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος κάνει ένα χρόνο τώρα. Έχουμε κάποια βίντεο μαζί με τα παιδιά στο YouTube. Απλώς είναι από το γυμναστήριο με κακό φωτισμό και αυτά. Ναι, έπρεπε να το είναι. Ή να βλέπαμε εμείς από το Instagram σας τίποτα φωτογραφίες, δεν έχετε. Το βγάζαμε. Μπράβο, ναι. Όχι, γιατί κάνεις έτσι. Δεν έχετε. Έχετε. Λοιπόν, είστε πολύ καλοί. Φαίνεστε τουλάχιστον πολύ καλά παιδιά. Δεν ξέρω αν είστε ζωηροί όπως τα κόλπα που κάνετε. Αλλά είναι ωραίο αυτό που κάνετε γιατί κάνετε πολύ ιδιαίτερη τέχνη. Είναι τέχνη και είναι και δύσκολη. Και νομίζω ότι θα σας λέει πολλοί κόσμος θα σας βλέπει. Και σίγουρα όλοι όταν σας βλέπουν λένε wow. Αλλά να συνεχίσετε έτσι δημιουργικά. Να μην βαρεθείτε όντως ποτέ να το κάνετε. Να και γίνεστε συνέχεια καλύτεροι. Ναι, να πάτε στο Άμστερνταμ, να μιμηθείτε και εκεί πέρα τα παιδιά που χορεύουν ή κάνουν ιδιαίτερες κινήσεις ή προσγειώνονται στα πόδια τους. Σίγουρα. Στους Ιάπωνες, ναι, την επόμενη φορά θα κανονίσουμε να έχουμε και από τα παιδιά κάτι, γιατί τώρα είναι κρίμα. Μπορεί την επόμενη φορά να έχουμε βγάλει και εμείς το τραπέζι και να τους έχουμε εδώ μπροστά να παίζουμε παλαμάκια, τι λες. Μπορεί να έχουμε πάει και εμείς και να χορεύουμε όλοι μαζί. Φτάνει τα όρια. Λοιπόν, εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Μπορεί κάποια στιγμή να παίζω εγώ παλαμάκια στην Ευγενία να κάνει το butterfly. Νόμιζα ότι θα έλεγες να χορέψω σε μπέκι, έτσι που σε λύσει παλαμάκια. Λοιπόν, Δημήτρη Βαϊνά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ με τους υπέροχους μαθητές σου. Έχεις, από ό,τι βλέπουμε, έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά και όσον αφορά την προσωπικότητα των παιδιών, γιατί είναι ήρεμα και προσγειωμένα. Νομίζω αυτό είναι από μόνο τους τα παιδιά το έχουν, έτσι κι αλλιώς. Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει μόνο το 50%. Αν το παιδί δεν είναι εκεί και δεν θέλει. Έχετε όμως μια πολύ καλή σχέση. Δημήτρης Βαϊνάς λοιπόν, Δημήτρης Ικοβάρης και Αλέξανδρος Καμπαξής μαζί μας, την παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο ωραίο θέμα.